Τι ζέστη είναι αυτή ρε παιδιά, πώς θα περάσει η ώρα. Κάντε κάτι, ραλιό, οργάνωσε την κατάσταση. Και επειδή η ζέστη θέλει καλοπέραση, αυτή την Κυριακή 4 όμορφες κοπέλες θα διαλέξουν τις 5 καυτές ανδρικές παρουσίες εδώ στην πλάση της Ασπροβάλτας. Δικιά μου. Έτσι κορίτσια. Έτσι. Άννα. Μαρία Βίνα. Ελένη. Στελίνα. Κορίτσια, πάμε. Ξεκινάμε από το νούμερο 5. Νομίζω πως πρέπει να δώσουμε το νούμερο 5 σε αυτόν εδώ τον κύριο. Πώς σε λένε? Γιάννης. Καλή επιλογή. Γιατί όμως? Γιατί έχει εδώ πασαληφθεί με λάδια. Τον βλέπουμε εδώ, έχει στηθεί. Είναι για το νούμερο 5. Τα μάμ. Η πασαλημένη με λάδια και στημένη στην ξαπλώστρα, κολλήστε από τώρα ένα 5 στην πλάτη. Συνεχίζουμε το countdown. Το νούμερο 6. Το νούμερο 6. Ποιο 6, μάνα μου? Το νούμερο 4. Το νούμερο 4. Πηγαίνει σε αυτό τον κύριο με το μαύρο το μαγιό. Γιατί έχει ξαπλώσει έτσι, φοράει, έχει ωραίο σώμα, έχει μαυρίσει. Ψήφος στο μαύρο μαγιό. Έλα, το 3 τώρα. Έχω υψηλές προσδοκίες, δεν μπορώ. Θα βρει τον Μπέκαμ και θα γελάμε. Το νούμερο 3 λοιπόν, είναι ο κύριος εδώ πέρα που πίνει το ποτό του. Συγχαρητήρια, είσαι το νούμερο 3. Τι 3? Παιδιά βολιώτικα. Νίκησες. Σε τι κέρδισα ρε παιδιά? Πώς σε λένε? Σίμος. Ποιος, τι με τον νούμερο 3? Στην παγκόσμια κατάταξη του τένις, πίσω από τον Τζόκοβιτς και τον Φέντερερ, μέχρι και τον Ναδάλ πέρασε, σαν τη Μούτσικο. Έλα κορίτσια και έχω αγωνία, πάμε για το 2 το καλό. Το 2. Μισό να βρω. Έλα. Ντροπή σου, Teddy Boy. Δεν βγαίνει, ντρέπεται. Να του πούμε κανένα τραγουδάκι να βγει. Έλα εσύ. Ο αναπληρωματικός. Το νούμερο 2 το κορμί μας εδώ, κοιλιακούς, βρεγμένος, τι άλλο θέλουμε? 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ να κλείσουμε κάτι τρύπες, μωρέ. Και τώρα, γκαγκάν, το νούμερο 1. Μετά από πολλή σκέψη, το νούμερο 1, βγάλαμε τον Παύλο, τον σερβιτόρο του μαγαζιού μας, γιατί νομίζω ότι το αξίζει. Πώς διατηρείστε? Δεν κάνω τίποτα. Να που πάνε οι πρωτιές. Έχει πολύ ωραίο σώμα. Τον αγαπάμε. Είναι μαυρισμένος έτσι. Τα κορίτσια της Ασπροβάλτας μίλησαν. Την επόμενη φορά μπορεί να είσαι και εσύ νικητής, φίλε τηλεθεατή.